Κύριε Παπαναστάση, οι αποκαλύψεις σε επίπεδο ερευνητικής δημοσιογραφίας είναι καταιγιστικές και δεν είναι μόνο εντός συνόρων. Έρχονται οι New York Times να βγάλουν ότι η χώρα μας έδινε επίσημη άδεια μέσω του Υπουργείου Εξωτερικών να εξαχθεί το Predator στη Μαδαγασκάρη και άλλες χώρες. Και αν δεν εμπιστευόμαστε, δεν ξέρω εγώ τι, τα εγχώρια μέσα, δεν καταλαβαίνω τι λόγο έχει να παίξει εσωκομματικό πολιτικό παιχνίδι ένα έντυπο σαν τους New York Times. Ένας από τους τρεις που υπογράφει το κείμενο έχει πάρει δύο φορές Πούλιτζερ. Και έρχομαι να σας ρωτήσω, εσείς θεωρείτε ότι αυτή η έρευνα θα βγάλει κάπου? Γιατί ο εκδότης του ντοκουμέντο που αποκάλυψε την παρακολούθηση από την ΕΕΠ του κυρίου Χατζηδάκη πήγε στην εισαγγελία και του είπε: δεν διαβάζω ντοκουμέντο. Δεν ξέρω αυτό το κομμάτι της εξέλιξης. Κυρία Γιάμαλη, συζητάμε σήμερα 15 του Δεκέμβρη, ναι, μια μέρα η οποία έπεται αρκετά μεγάλο διάστημα μετά τις ευρύτατες συζητήσεις που έγιναν στην Εξεταστική Επιτροπή για αυτό το θέμα των υποκλοπών και των παρακολουθήσεων, μετά από επίσης επανάληψη αυτών των συζητήσεων που έγιναν σχετικά με ένα αντίστοιχο νομοσχέδιο το οποίο πέρασε από τη Βουλή. Mm-hmm. Κι όμως σήμερα φτάνουμε στο σημείο να βάζουμε ερωτήματα τα οποία λογικά μετά από τόσες συζητήσεις, τόση ανάλυση, τόσους μάρτυρες θα έπρεπε να έχουν λυθεί. Είναι έτσι, δεν είναι? Γιατί όμως συμβαίνει αυτό? Γιατί και αυτές οι συζητήσεις οι οποίες έγιναν, εμείς το είπαμε βέβαια από την πρώτη στιγμή, δεν τρέφαμε αυταπάτη ότι θα λυθούν τέτοια ερωτήματα σαν αυτά που μπαίνουν σήμερα. Είπαμε την πρώτη στιγμή ότι σκοπός όλης αυτής της διαδικασίας δεν είναι να πέσει φως, αλλά να συσκοτήσει. Να συσκοτήσει. Το και το λέμε αυτό. Άρα εμείς καταλήγουμε λοιπόν στο συμπέρασμα. Και αν θέλετε, είναι και θέση σε σχέση με αυτά που συζητήθηκαν. Εμείς δεν έχουμε καμιά εμπιστοσύνη στον Έλληνα Πρωθυπουργό. Και δεν έχουμε καμιά εμπιστοσύνη στον Έλληνα Πρωθυπουργό, γιατί ουσιαστικά διαχειρίζεται έναν μηχανισμό, ένα πλαίσιο, που φάνηκε εκ των υστέρων ότι δεν υπάρχει πρόθεση να αλλάξει. Το πλαίσιο το οποίο διέπει τις μυστικές υπηρεσίες. Μιλάμε για κακόβουλο λογισμικό παρακολουθήσεων. Ποιο είναι άραγε το καλόβουλο λογισμικό παρακολουθήσεω? Γιατί θα τρελάνουμε και τον κόσμο με αυτές τις κοινοφανείς ορολογίες τις οποίες ανακαλύπτουμε και βάζουμε. Και ουσιαστικά είναι να παραπλανήσουν τον κόσμο. Οι μυστικές υπηρεσίες έχουν συγκεκριμένο ρόλο. Ήδη η διακίνηση του Predator και άλλων σχετικών λογισμικών έχει περάσει από τα όργανα της Ευρωπαϊκής Ένωσης, έχουν ενταχθεί σε κανονισμούς που ρυθμίζουν τη λειτουργία και τη διακίνησή τους. Και ας μην έρχονται σήμερα όργανα της ελληνικής διοίκησης, της κυβερνητικής, να διακηρύσουν ότι θα κάνουμε κάθαρση, ότι θα απαγορεύσουμε, ότι θα οργανώσουμε, θα νομοθετήσουμε. Γιατί είναι γνωστό ότι προέχει η ευρωενωσιακή νομοθετική διαδικασία απέναντι της εθνικής. Και βέβαια εδώ πέρα θα πρέπει να δούμε ότι, και δεν είναι βέβαια σε σχέση με το βίντεο το οποίο είδαμε αυτή τη στιγμή, δεν βλέπω για ποιο λόγο θα βάλουμε σαν παράγοντα συζήτησης τον κύριο Ντίλαν, αν λέω σωστά Ντίλαν, το όνομά του. Από το πλάρισμα βγαίνει. Ναι, ναι. Γιατί τι είναι ο κύριος Ντίλαν? Είναι ένας πρώην, και δεν ξέρουμε και ποια είναι η σχέση τώρα, υπάλληλος των Ισραηλιτικών Μυστικών Υπηρεσιών, που είναι γνωστό ότι η αποστρατεία τους δεν υπάρχει ποτέ. Άρα δεν αποκλείεται. Άρα ότι βρίσκει το Predator το έχουν και άλλες δυνάμεις, λέτε? Μα εννοείται, κοιτάξτε να δείτε, οι μυστικές υπηρεσίες αυτή τη στιγμή μπορεί να μην έχουν ποτέ. Αυτό είναι επικίνδυνο. Πότε ανακαλύψαμε το Predator? Το Predator το ανακαλύψαμε όταν ανακοινώθηκε σε σχέση με την υπόθεση Αντρουλάκη. Mm-hmm. Πριν το γνωρίζαμε, όχι. Μάθαμε το Predator. Το είχαμε ακούσει και με την υπόθεση Κουκάκη Μαλιχούδη. Πόσα λογισμικά είναι αυτή τη στιγμή εν χρήση? Γι' αυτό μιλάμε για πλαίσιο εμείς. Γιατί δεν θέλουμε να αποπροσανατολίσουμε τον κόσμο με κάποιες φωτοβολίδες, αποκαλύφθηκε το Predator. Και αν η κυβέρνηση ήθελε πραγματικά να ανοίξει αυτό το θέμα, γιατί σε κάθε βασική θέση του Κομμουνιστικού Κόμματος της Ελλάδας για πρόσκληση μάρτυρα, τι έκανε? Επικαλούνταν το απόρριτο. Απόρριτο το ένα, απόρριτο το απόρριτο. Είναι πάρα πολύ βολικό εργαλείο αυτό. Θεωρείτε, κύριε Παπαναστάση, το ΚΚΕ ότι ενορχιστρωτής
των παρακολουθήσεων ήταν ο Πρωθυπουργός. Καταλαβαίνω την κριτική που κάνετε, η οποία είναι συνολική και είναι δομική. Αλλά για το συγκεκριμένο κομμάτι. Δεν μπορώ να σας απαντήσω, γιατί είναι. Την πολιτική σας εκτίμηση. Ναι, ναι. Η πολιτική εκτίμηση λοιπόν δεν βάζει μέσα αν ήταν ή δεν ήταν ο Πρωθυπουργός. Mm-hmm. Σημασία έχει ότι η κυβέρνηση είναι απολύτως υπεύθυνη. Έχει την πολιτική για το ευθύνη. Πλαίσιο το οποίο. Όχι πολιτική ευθύνη. Και την τακτική και την τεχνική δεν ξέρουμε. Ποιο είναι οι μυστικές υπηρεσίες είναι ευθύνη της κυβέρνησης. Αλλά να μην περιοριζόμαστε στην κυβέρνηση. Στην κυβέρνηση και ο ΣΥΡΙΖΑ. Ο ΣΥΡΙΖΑ λοιπόν σε αυτόν τον μηχανισμό παρακολουθήσεων με καλόβουλα, κακόβουλα λογισμικά, τι έκανε, κυβέρνησε το ΠΑΣΟΚ. Τι έκανε. Θα σας πούνε έκανε ότι κανένας από τους δύο δεν παρακολουθούσε τους υπουργούς του όπως προκύπτει από τα δημοσιεύματα. Δεν το γνωρίζουμε. Θα πει κάποιος. Αλλά το πλαίσιο αυτό, αν θέλετε, είναι. Μια ακόμα ερώτηση. Πριν πάμε στον κύριο Οικονόμου, εννοείται. Γιατί έκανε χειρότερο ΣΥΡΙΖΑ. Θα τα πείτε όλα. Εμπιστοσύνη στην ελληνική δικαιοσύνη έχετε στο ΚΚΕ ότι θα ρίξει φως έστω σε αυτή τη μικρή. Σε αυτό το μικρό κομμάτι της συνολικής υπόθεσης όπως το θέτεται. Η ελληνική δικαιοσύνη κρίνει και αποφασίζει με βάση ένα νομοθετικό πλαίσιο το οποίο δεν το δημιουργεί η δικαιοσύνη, δεν το δημιουργεί ο λαός, το δημιουργούν οι κυβερνήσεις οι οποίες εκπροσωπούν τα συμφέροντα. Είναι η δικαιοσύνη μιας, ο λαός. Το δημιουργούν οι κυβερνήσεις οι οποίες εκπροσωπούν συμφέροντα της αστικής τάξης. Εμείς λέμε, εννοώντας φυσικά μια ολιγαρχία, μια πλουτοκρατία που καμιά σχέση δεν έχουν τα συμφέροντα με τα συμφέροντα του λαού, άρα και η δικαιοσύνη, όσο κι αν αποφασίσει πατώντας πάνω σε υπάρχουν νομοθετικό πλαίσιο, αυτό το νομοθετικό πλαίσιο σίγουρα δεν εκπροσωπεί τα συμφέροντα του ελληνικού λαού. Και αυτό το γνωρίζει πάρα πολύ καλά ο λαός. Ποιο νομοθετικό πλαίσιο θα έθετε εμπόδιο στην ελληνική δικαιοσύνη στο να πάει, ας πούμε, να κάνει έλεγχο στα γραφεία της Ντελέξα, όχι 5 μήνες μετά, αλλά ένα μήνα μετά. Ή να καλέσει τον κύριο Βαξεβάνη ή όποιον άλλον να αποκαλύπτει, τον κύριο Τέλογλου, ας ξεφύγουμε τον κύριο Βαξεβάνη, τον κύριο Τέλογλου, τον κύριο Λαμπρόπουλο, κάτι πιο, έλα εδώ, τι στοιχεία έχει. Πρώτα έπρεπε να καλέσει τον κύριο Σουλιώτη από το καλοκαίρι. Ήδη τον κύριο Σουλιώτη. Οποιαδήποτε, ξαναλέω, ενέργεια της ελληνικής δικαιοσύνης θα εδράζεται πάνω σε ένα σαθρό και αντιλαϊκό νομοθετικό πλαίσιο που έχουν χτίσει πέτρα-πέτρα οι κυβερνήσεις μέχρι σήμερα. Άρα δεν μπαίνει στο στόχαστρο. Δεν μπαίνει στο στόχαστρο. Δεν είναι αντιλαϊκό μέτρο. Η δικαιοσύνη κρίνει με βάση νόμους. Αυτό πρέπει να είναι ξεκάθαρο. Δεν είναι όλοι αντιλαϊκοί. Άρα λοιπόν η δικαιοσύνη. Όταν κρίνει με έναν αντιλαϊκό νόμο, η απόφασή της θα είναι αντιλαϊκή. Και έχουμε πάρα πολλά πράγματα. Και το βέλγιαστική δημοκρατία είναι, για να μιλήσω με τα λόγια. Αλλά έκανε μπουκα στο σπίτι της κυρίας Καϊλή και την έπιασε τσακωτή. Δεν σημαίνει ότι ήρθε η κάθαρση, επειδή πιάστηκε η κυρία Καϊλή. Ούτε ότι το φαινόμενο Καϊλή. Αλλά έκαναν τη δουλειά τους. Μιλάμε για τα αντανακλαστικά. Γιατί δεν πρέπει να ξεχνάμε ότι πίσω από την κυρία Καϊλή βρίσκεται μια Ευρωπαϊκή Ένωση, η οποία. Μην το ανοίξουμε τώρα, θα το πιάσουμε μετά. Η Καϊλή, το φαινόμενο, το επεισόδιο, το γεγονός του χρηματισμού της Καϊλή έγινε μετά από ένα ψήφισμα. Αυτό το ψήφισμα τι ήταν, και μάλιστα ήταν ένα ψήφισμα που πέρασε και χωρίς ονομαστική ψηφοφορία. Λαϊκό Κόμμα, Σοσιαλδημοκράτες, όλοι ψηφίσανε πάνω στους τάφους 6.500 λένε, μπορεί να είναι και περισσότεροι, νεκρών εργατών στα κάτεργα του Κατάρ. Και ψήφισαν πάνω σε αυτούς τους νεκρούς τι, τις υποδειγματικές εργασιακές μεταρρυθμίσεις που κάνει το Κατάρ και με επικεφαλής τον επικεφαλής των εργατοπατέρων της Διεθνούς Συνδικαλιστικής Ομοσπονδίας που ήταν και αυτός χρηματιζόμενος. Αυτό έγινε πριν το γεγονός. Είχαν προηγηθεί δύο συμφωνίες. Μία για τις αεροπορικές εταιρείες. Θα τα πούμε αυτό. Προσέξτε να δείτε όμως εδώ πέρα τώρα. Πριν από αυτό. Ήδη προαναφέρθηκε στην ερώτηση που έγινε προηγουμένως. Αυτά όλα συμβαίνουν τη στιγμή που στην έδρα της Ευρωπαϊκής Ένωσης Βρυξέλλες άλλοι λένε για 14, άλλοι για 20, άλλοι για 30.000 λομπίστες. Τι είναι αυτοί? 19 ευρωβουλευτή καταγεγραμμένοι. Τι είναι αυτοί οι λομπίστες όμως, θα πρέπει να πούμε? Είναι υπάλληλοι μεγάλων επιχειρηματικών ομίλων με τζίρο συνολικά 2,5 δισεκατομμύρια, κανείς δεν ξέρει, που είναι επένδυση των εταιριών, που σημαίνει επένδυση ότι θα βγάλουν και θα τα βγάλουν και με κέρδος, για να επηρεάσουν τις αποφάσεις της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Λέγεται ότι τα νομοθετήματα της Ευρωπαϊκής Ένωσης, που είναι σύμφωνα με τις απαιτήσεις των εκπροσώπων των εταιριών, των λομπιστών αυτών, ακουμπάει το 70%. Είναι πραγματικά άθλιο. Αυτό. Δηλαδή,
Ποια είναι η Ευρωπαϊκή Ένωση αυτή που διαφημίζουν? Μας λέγανε θα φάμε κουτάλια, εμείς θα φάμε κουτάλια, με χρυσά κουτάλια. Όταν το 70% εκπροσωπούν τα συμφέροντα των επιχειρήσεων και είναι οι καταργιανοί, αυτοί που χρημάτιζαν, είναι η στρατηγική εταίρη της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Είναι αυτοί που βάζανε την πλάτη για να προχωρήσει στην εναλλακτική ενεργειακή επάρκεια, για την πράσινη ανάπτυξη, το μεσοστάδιο, το φυσικό αέριο και όλα αυτά. Είναι συνεργάτες της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Άρα το συμπέρασμα ποιο είναι? Ότι η Ευρωπαϊκή Ένωση του κεφαλαίου με επίκεντρο το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο, τι είναι? Είναι μια μήτρα που γεννάει τη διαφθορά. Αυτό είναι. Μάλιστα.